Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Αγάπη Κανδυλάκη. Είναι καθηγήτρια κοινωνικής εργασίας και πολυπολιτισμικότητας στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο της Τράκης και μέλος της Επιτροπής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας και της Παραβατικότητας Ανηλίκων, που εισηγήθηκε και τα μέτρα τα οποία παρουσιάστηκαν χθες από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Παιδείας. Καλή σας μέρα, κυρία Κανδυλάκη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, έχει σηκωθεί πολύ σκόνη από χθες με την ανακοίνωση των μέτρων. Εσείς ήταν από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη διαδικασία της κατάρτισης αυτών των. Τα μέτρα, να πούμε, τα οποία θα εφαρμοστούν άμεσα κάποια από αυτά, κάποια από το Σεπτέμβριο, όπως οι απουσίες στα σχολεία. Θα θέλαμε να μας πείτε, ας πούμε, υπάρχει ένα ερώτημα. Εδώ και ένα χρόνο υπήρχε αυτή η διαδικασία της. Πώς το είπε στο πρόγραμμα, Βασίλη? Που υπήρχε μέχρι τώρα. Ναι. Το είχα σημειωμένο ανοιχτό. Ζούμε αρμονικά μαζί. Ναι. Που, πάμε τη σιωπή. Ναι, που προέβλεπε κάποια πράγματα. Αν δεν λειτουργήσαν αυτά, αν λειτουργήσαν. Και εδώ, ποια είναι η στόχευση, ας πούμε, τώρα, τι περισσότερο γίνεται και πού θα δοθεί βάρος για να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο που φαίνεται να παίρνει πολύ μεγάλη έκταση? Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι η Επιτροπή, στην οποία ανήκω και εγώ, για την Εθνική Στρατηγική, έχει πολύ πρόσφατα συγκροτηθεί. Ναι. Έχουμε περίπου ένα μήνα. Ναι, ναι. Τα μέτρα αυτά είχαν, πολλά από αυτά είχαν περάσει και σε θεσμικό πλαίσιο ήδη από πέρσι. Και πολύ περισσότερο πριν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το ότι τα κινητά δεν θα επιτρέπονται στο σχολείο. Αυτό γιατί το επαναφέρουμε, αφού είναι ένα μέτρο? Όντως και εγώ το έχω μια απορία, κυρία Κανδυλάκη. Φαίνεται ότι παρότι έχει πάρθει ως μέτρο, δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως. Οπότε ο Υπουργός θέλησε να το τονίσει ξανά, εξηγώντας τα παιδιά. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι είχα την ευκαιρία εχθές να παραβρεθώ από κοντά στην εκδήλωση που έγινε για να παρουσιαστούν τα μέτρα. Και πραγματικά ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα για μένα. Όχι τόσο μόνο για το τι υπόθηκε και για την παρουσίαση των μέτρων, αλλά κυρίως για το πώς είδα τα παιδιά που ήταν και παρακολουθούσαν να συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Οι μαθητές δηλαδή του σχολείου, οι οποίοι έδειξαν μια πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια και παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που διαμήθηκε και τη συζήτηση που έγινε και με τον Πρωθυπουργό κλπ. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Δεύτερον, ο Υπουργός, ο κ. Κερακάκης, παρουσίασε αυτά τα μέτρα για τα οποία έχει γίνει ο Μαθητόρος, αλλά πριν να μιλήσει για αυτά, τόνισε κάποια άλλα μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως το να ανοίξει το σχολείο, να δημιουργηθούν ομάδες στις οποίες να ενισχυθεί η ιδιότητα του πολίτη στους μαθητές, να ενισχυθούν, να κάνουν ομάδες που θα ενισχύσουν τις δεξιότητές τους, να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη, την επικοινωνία μεταξύ τους, να ευαισθητοποιηθούν για τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, για το περιβάλλον, το σχολείο να λειτουργήσει ως κέντρο σε περιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και κινδύνου καταστροφών κτλ. Και οι μαθητές να προετοιμαστούν για μια τέτοια διαδικασία. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτά που περιγράφετε είναι προβλέπονται, εν πάση περιπτώσει, όμως, δηλαδή υπάρχουν διαδικασίες προβλέπονται. Βεβαίως, είναι τα πρώτα πράγματα για τα οποία μίλησε. Γιατί έχουμε μείνει λίγο σπινές εμείς, ναι. Και είπε ότι η καινούργια, η πολιτική μας στρέφεται στο να αλλάξουμε την εκπαιδευτική διαδικασία, να την κάνουμε πιο ανοιχτή και να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές να είναι περισσότερο συμμετοχικοί και να νιώθουν ότι αισθάνονται ότι ανήκουν στο σχολείο. Τα είπε πάρα πολύ καλά ο άνθρωπος αυτά. Και αφού είπε αυτά, μετά είπε ότι οφείλουμε ταυτόχρονα, τόνισε μάλιστα ότι ο ίδιος δεν είναι σε καμία περίπτωση τεχνόφοβος, ίσα ίσα που είναι τεχνοκράτης και όλη του η πορεία είναι υπέρ της τεχνολογίας, αλλά ότι σε αυτή τη φάση θεωρεί ότι το κινητό σχολείο στα χέρια των εφήβων, την ώρα του σχολείου, ναι. Το κινητό, συγγνώμη, κινητό τηλέφωνο στα χέρια των εφήβων, την ώρα του σχολείου, μόνο προβλήματα μπορεί να τους δημιουργήσει. Πάντως η αλήθεια είναι πως άλλο ξέραμε αρχικά και άλλο τελικά θα ερώτημα θα τώρα κινητά, για να βγάλουμε μια άκρη με αυτό το κινητό τηλέφωνο. Μέχρι τώρα υπήρχε απαγόρευση. Τι είναι αυτό που θα το κάνει? Ναι, υπάρχει. Και λέμε θα το ξαναπαγορεύσουμε, τι θα το κάνουμε. Πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή, αν δεν ακούσουμε έναν πολιτικό να προτείνει μέτρα, τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Να πει δηλαδή, θα τα παίρνουν στην είσοδο, δεν θα τα φέρουν στο σχολείο, τι θα γίνεται με αυτή την ιστορία? Νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σε μια συνθήκη και λόγω του ρόλου τους και λόγω της ιδιότητάς τους να μπορούν να βρουν έναν τρόπο για το πώς θα πάρουν τα κινητά κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.
και πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Δηλαδή πρέπει το Υπουργείο να τους δώσει ακριβώς τι θα κάνουν, τι ώρα θα παραδίδουν τα κινητά και από πού και σε ποιον. Νομίζω ότι αυτά είναι λίγο υπερβολές. Σε κάθε περίπτωση. Συγχωρείτε, δεν είναι υπερβολές, γιατί ένα χρόνο, ενάμιση το έχουμε αποφασίσει και δεν συνέβαινε. Άρα δεν είναι υπερβολή. Και δεν φαντάζομαι... συνέβαινε, γιατί προφανώς δεν μπήκαν στη διαδικασία να το εφαρμόσουν. Αυτό λέω τώρα, πώς θα μπουν, δεν ρωτάω τίποτα άλλο. Λέω πώς αυτό θα γίνει τώρα για να μπουν στη διαδικασία. Σε ένα άλλο παράδειγμα που αφορά ενήλικους και όχι ανήλικους. Τον περιβόητο νόμο για το κάπνισμα. Πόσα χρόνια, για να μην σας πω δεκαετίες, μας πήρε μέχρι του σημείου του να μπορεί να εφαρμοστεί ότι οι εσωτερικοί χώροι στους εσωτερικούς χώρους δεν θα επιτρέπει το κάπνισμα. Ναι. Μας πήρε πάρα πολλά χρόνια. Ναι, μέχρι που μπήκαν ποινές και όμως εφαρμόστηκαν. Πήγαινε δημοτική αστυνομία, πήγαινε συστηματικά, έβαζε πρόστιμα, έκανε. Εντάξει, και υπήρχε τώρα, η συνείδηση του κόσμου. Το σχολείο έτσι, δεν είναι. Ναι. Το σχολείο δεν είναι αυτό ένα λέω, ίδιο, που αυτό, μπορεί δεν το να ίδιο. Το αντιμετωπίσουμε με ένα. Για το κάπνισμα έχετε δίκιο. Συγγνώμη, το μόνο μπορούμε, μα κάνουμε. Ξαναεπαναφέρουμε. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν. Ξαναεπαναφέρουμε την πενθήμερη αποβολή. Συνεπώς μπορούμε, πώς δεν μπορούμε να παίρνονται μέτρα. Θέλω να πω, μήπως αυτά είναι λίγο έτσι, πώς να το πω, ιδιαίτερα το θέμα των κινητών αφήνεται. Στη διακριτική ευχαίρεια, στη διακριτική ευχαίρεια του καθενός και άμα γίνει και ό,τι γίνει και σε ένα χρόνο θα λέμε ξανά το ίδιο. Που αυτό δεν αυτό ρωτώ. Και όλα τα σχολεία. Δεν είναι δικιά σας δουλειά. Εσείς ηγηθήκατε το μέτρο. Δεν... Ναι, τι να σας πω. Ναι, εσείς δεν είναι δικαιολογικό. Όπως το άκουσα και αυτό που άκουσα είναι ότι είναι πολύ ξεκάθαρο ότι θα πρέπει τα κινητά να μην τα έχουν μαθητές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο για τις αποβολές και για τις απουσίες. Είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να υπάρχει σε κάθε σχολείο. Ναι. Εννοώ το να υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα ρυθμίζει τη λειτουργία του σχολείου κτλ. Ένα περιβάλλον το οποίο είναι αρρύθμιστο και μάλιστα ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που είναι αρρύθμιστο και δεν έχει, αν θέλετε, τη λογική της ευθύνης και της, από την πλευρά των μαθητών. Μόνο δυσκολίες μπορεί να δημιουργήσει τους ίδιους τους μαθητές, όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς. Εγώ λέω ότι το 40-75 έχει και αυτό το θέματα, το μην πούμε σε λεπτομέρειες όμως. Θα το δούμε, νομίζω ότι στην πορεία θα βρεθεί αυτό μια άκρη γι' αυτό. Σίγουρα. Θα βρεθεί μια άκρη με θέματα των απουσιών, όπως βρισκόταν χρόνια τώρα που πήγαμε και εμείς σχολείο. Ναι, ναι. Είναι ότι ακολούθησε το αίτημα των ίδιων των εκπαιδευτικών. Θέλω να σας πω ότι δεν ήταν. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν μπήκαμε να μπούμε σε λεπτομέρειες ότι θα πρέπει να επανέλθουν οι ποινές αυτές ή να υπάρχουν οι αποβολές. Δεν είναι πράγματα που αφορούν αυτή τη στιγμή την Επιτροπή. Η Επιτροπή ασχολείται με πολύ ευρύτερα ζητήματα πολιτικής. Όμως θεωρώ πολύ σημαντικό ένα πλαίσιο εκπαιδευτικό να έχει ένα κανονισμό, να ακολουθούν κάποιους κανονισμούς οι μαθητές και να τους γνωρίζουν και να υπακούν σε αυτούς. Αυτό το μπορώ να κάνω ό,τι θέλω στο σχολείο χωρίς κανένα πρόβλημα, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Δεν λέω ότι είναι αυτή μόνο η αιτία για αυτά που συμβαίνουν. Να σας ρωτήσω για την εγκληματικότητα. Ένα πολύ των νέων, γιατί είναι παραβατικότητα, δεν είναι εγκληματικότητα, με συγχωρείτε για την έκφραση, είναι λάθος. Τα περισσότερα περιστατικά συμβαίνουν εκτός σχολείου. Δίνουν ραντεβού εκτός, γίνεται η μάγια. Αυτό πώς θα αντιμετωπιστεί? Θέλω να πω, μας ενδιαφέρει μόνο όσον αφορά την νεανική παραβατικότητα, τη μαθητική, την διευθυντική, για το τι γίνεται μέσα στο σχολείο και όχι για το τι συμβαίνει έξω από το σχολείο, που επαναλαμβάνω ότι γίνεται το μεγαλύτερο και το πιο βίαιο συνήθως. Σίγουρα, κοιτάξτε, η Επιτροπή κυρίως ασχολείται γενικότερα με τα ζητήματα της παραβατικότητας των ανηλίκων και μέσα και έξω από το σχολείο. Και είμαστε σε μια διαδικασία να προσπαθήσουμε να υποβάλουμε προτάσεις για μια στρατηγική ευρύτερη για την αντιμετώπιση όλου αυτού. Η χθεσινή ημέρα ήταν για να ανακοινωθεί η καμπάνια στην ουσία, την οποία συγχρηματοδότησε το Ειδημονάση, για την ευαισθητοποίηση πάνω στα θέματα του εκφοβισμού στους μαθητές. Και ξεκίνησε από ένα σχολείο στη Θεσσαλονίκη, ακριβώς για να δείξουν, νομίζω, αυτή πιστεύω ότι είναι η θέση που είχαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Παιδείας, να δείξουν ότι είναι κοντά στα παιδιά και θέλουν να το δείξουν πρώτα στα παιδιά. Να δούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Κανελάκη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.